Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Στεφανίδου. Κυρία Τσιπετάκη, θα ήθελα ένα σχόλιο για τις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή ο Γιάννης Βαρδής. Είπε στην ουσία ότι τα πάντα έχουν λυθεί, ότι τα πάντα έχουν δρομολογηθεί, ότι οι δικηγόροι μεταξύ τους τα έχουν βρει και δεν βρίσκει το λόγο της κατάθεσης αυτής της μήνυσης. Εμείς σχετικά με τα ασφαλιστικά μέτρα έγινε εξοδικαστική επίδυση γιατί λόγω της αποχής των δικηγόρων δεν μπορούσε να εκδικαστεί προσωρινή διαταγή. Έπρεπε η εντολέας μου να μπει μέσα στο σπίτι και να πάρει τα προσωπικά της αντικείμενα. Ο δικηγόρος του Γιάννη Βαρδή δεσμεύτηκε ότι θα την αφήσει να μπει να πάρει όσα προσωπικά αντικείμενα μπορούσε. Θέλετε να μας περιγράψετε πώς έγινε αυτή η διαδικασία? Δηλαδή, λοιπόν, κατά... ναι, πείτε μου. Ναι. 4 Φεβρουαρίου, όπως γνωρίζετε, αποβλήθηκε από την οικία της. Πώς αποβλήθηκε, συνέχεια... δηλαδή, είχατε μιλήσει δικηγόροι, είχε σταλεί κάποιο εξώδικο, είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους. Πώς αποβλήθηκε? Χωρίς καμία ειδοποίηση, δεν γνώρισε τίποτα, ούτε εξώδικο είχε σταλεί να καταγγείλει την παραχώρηση της χρήσης. Δεν γνώριζε τίποτα, ούτε την είχε ειδοποιήσει, ούτε ασφαλιστικά μέτρα, δεν υπήρχε καμία απόφαση. Δεν είχαν κουβεντιάσει έστω μεταξύ τους να της πει ότι σε παρακαλώ πολύ, το σπίτι αυτό μας το άφησε ο πατέρας μας, εγώ εδώ θα στεγάσω την οικογένειά μου, θα σε παρακαλούσα σε ένα χρονικό διάστημα, τέλος πάντων εύλογο, να βρεις ένα χώρο να ζήσεις, να μετακομίσεις. Έγινε αυτή η συζήτηση? Η εντολές μου ισχυρίζεται ότι δεν έχει γίνει ούτε αυτή η συζήτηση. Δεν γνώριζε τίποτα. Μετά από το θάνατο του αείμνηστο Αντώνη Βαρδί, της είχαν παραχωρήσει τη χρήση έναντι ανταλλάγματος που πλήρωνε κάποια έξοδα συντήρησης της οικίας. Ήτανε 14-15 μήνες που ζούσαν όλοι στο πρώτο όροφο η εντολές, στον ισόγειο όροφο ο Γιάννης ο Βαρδί. Οι σχέσεις τους ήταν καλές, οικογενειακές. Και έγινε το συμβάν αυτό στις 4 Φεβρουαρίου. Τι συμβάν έγινε δηλαδή, τι έγινε? Όπως ισχυρίζεται η εντολέας μου, έφυγε αργά το απόγευμα να πάει να πάρει τροφή για τα σκυλιά της και όταν επέστρεψε είχαν αλλαχθεί οι κλειδαριές της εισόδου, της οικίας. Μάλιστα. Και τι έγινε μετά, προσπάθησε να μπει στο σπίτι και δεν μπορούσε, κάλεσε την αστυνομία, τι συνέβη στη συνέχεια? Προσπάθησε να μπει στο σπίτι και επειδή παραξενεύτηκε, κάλεσε την αστυνομία γιατί νόμιζε ότι είχε γίνει διάρρηξη. Άλλωστε έχουν γίνει καταγγελίες και 2 περιγραφές συμβάτων στο αστυνομικό τμήμα της Παιανίας που περιγράφει το συμβάν. Και με κατόπιν επικοινωνίας που είχε με τον Γιάννη Βαρδί, την ενημέρωσε ότι έχει αλλάξει τη σκλαδάκια και την επιθυμεί την είσοδό της στην οικία. Και τι έκανε, ήταν πρωί, ήταν απόγευμα, ήταν βράδυ, τι έκανε όταν είδε τις πόρτες με τις σκλαδαριές αλλαγμένες? Ήταν αργά το βράδυ, δεν μπορούσε να αντιδράσει, δεν είχε που να πάει. Ήταν μόνο με τα ρούχα που φορούσε, τα χρήματα, νομιμοποιητικά έγγραφα, όλα ήταν μέσα στην οικία. Και απάνω της δεν είχε μόνο τη τσάντα της, τίποτα άλλο. Και πού πήγε εκείνο το βράδυ? Τι έκανε δηλαδή, πού πήγε τις επόμενες μέρες? Όπως μου περιέγραψε και η ίδια, έμεινε έξω από την οικία και περίμενε κάποια αντίδραση να τους ανοίξουν, παρόλο που τους είχαν αρνηθεί την είσοδο. Τις επόμενες μέρες φιλοξενήθηκε από μια φίλη της. Μάλιστα. Και τελικά τι έγινε, συμφωνήσατε δικηγόρου να μπει να πάρει κάποια από τα προσωπικά της αντικείμενα, κάποια πράγματα μέσα από την οικία? Ναι, επειδή είναι και αποχή των δικηγόρων που έχουμε, προσπαθήσαμε να καταθέσουμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αλλά δεν μας δόθηκε η άδεια γιατί ήταν εκτός πλαισίου. Α, μάλιστα. Και γι' αυτό λίγο καθυστερήσαμε και τελικά 16 Φεβρουαρίου μπόρεσε να τα καταθέσει η ίδια, τα υπέγραψε η ίδια τα ασφαλιστικά. Ναι. Μας δώσαν ημερομηνία που θα γινόταν η προσωρινή διαταγή, θα εκδικαζόταν 19 Φεβρουαρίου
Και όταν πήγαμε για να εκδικαστεί προσωρινή διαταγή, που δεν θα μπορούσαμε φυσικά λόγω της αποχής μας, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε άδεια, τότε ήρθαμε σε συνεννόηση με τον δικηγόρο του Γιάννη Βαρδί να το λύσουμε εξωδικαστικά, να μας επιτρέψει την είσοδο για να μπορέσει να πάρει προσωπικά τις αντικείμενα. Και, εκεί... και το πιο σημαντικό για την ίδια ήταν να μπορέσει να πάρει τα σκυλιά της, που τα υπεραγαπά. Είχανε κάποια ζώα, κάποια σκυλιά με τον Αντώνη μαζί και, και αυτό που το πιο σημαντικό για εκείνη ήταν να μπει μέσα στην οικία να πάρει τα σκυλιά της. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Επειδή όλες αυτές τις μέρες δεν μπορούσε να μπει, δεν τις επιτρέπανε να μπει για να ταΐσει τα σκυλιά και κάποια θέλανε και φαρμακιστική αγωγή που μόνο αυτή γνώριζε. Και επειδή είναι και μεγάλο σώμα και τα περισσότερα να γνωρίζουν μόνο την ίδια, ήταν σε χάλια ψυχολογική κατάσταση γιατί ήθελε να μπει μέσα για να δει τα σκυλιά της. Και αυτή η διαδικασία πώς έγινε, γιατί έχει... είναι μια νομική διαδικασία βεβαίως. Mm-hmm. Οι δικηγόροι ήρθατε σε συνεννόηση και έγινε σύμφωνα με τον νόμο. Δεν είναι μια παράνομη διαδικασία αυτή που έγινε στη συνέχεια για να πάρει τα πράγματά της εννοώ. Αλλά έχει στοιχεία σκληρότητας όλο αυτό. Είσαστε δηλαδή μέσα οι δικηγόροι των δύο πλευρών και πήγαινε στο δωμάτιό της και παρατηρούσαν τι θα πάρει, αν θα πάρει τα εσώρουχά της ή αν θα πάρει την κολόνια της ή αν θα πάρει τα ρούχα της. Δηλαδή πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, γιατί είναι, αν δεν την έχεις ζήσει δεν μπορείς να τη φανταστείς. Είναι λίγο σκληρή η διαδικασία, γιατί ο καθένας μας για να μετακομίσει από ένα σπίτι που έχει ζήσει 15 χρόνια θέλει το χρόνο του. Και σίγουρα 5 φορές συνολικά από 2-3 ώρες δεν προλαβαίνει να κάνει μια μετακόμιση και να είναι αξιοπρεπής. Ήτανε παρόντες δηλαδή οι δικηγόροι και κατέγραφαν το τι ακριβώς έπαιρνε από το σπίτι, ποια ήταν τα αντικείμενα τα οποία θα έπαιρνε μαζί της. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Την πρώτη φορά δεν ήταν παρόντες. Από τη δεύτερη φορά ήταν ένας από τους δικηγόρους. Αλλά ήταν όσο μπορούσε με τη διαδικασία αξιοπρεπής. Δεν ήταν πάνω από το κεφάλι της, αλλά είχε αυτή την πίεση του χρόνου. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Μέσα τα βρήκε όλα τα πράγματα, ήταν ακριβώς έτσι όπως τα έχει αφήσει? Δηλαδή βρήκε όλα τα πράγματα, ήταν όλα τακτοποιημένα? Απλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Γιατί δεν μπόρεσε, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες, δεν έχει μπορέσει, δεν μπόρεσε να πάρει όλα τα προσωπικά αντικείμενα. Όταν μπαίνεις 5 φορές σε ένα σπίτι, ενώ για να μετακομίσεις κανονικά θέλεις τουλάχιστον 1 μήνα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν εκκρεμότητες ακόμα να λυθούν. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πω, σε ποια ψυχολογική κατάσταση είναι όλους αυτούς τους μήνες η Φιλοθέη? Έχει βρει κάποιο σπίτι να μείνει, η κόρη της είναι στην Κύπρο, σπουδάζει. Πώς το διαχειρίζεται όλο αυτό? Γιατί από ό,τι ξέρω και αυτή είναι ένας βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος. Ποτέ δεν έβγαινε προς τα έξω στα μέσα. Ποτέ. Τα ασφαλιστικά τα καταθέσατε το Φεβρουάριο, ούτε και εδώ έγιναν γνωστά. Είναι πάντα πολύ χαμηλό, υπερβολικά χαμηλών τόνων. Και είναι και ένας άνθρωπος, θα πω κάτι, πηγαίνει από ό,τι μάθαμε, δεν θα πω πού, και φαντάζομαι δεν θέλει και να το πω, αλλά εγώ θα το πω. Πηγαίνει σε συγκεκριμένη φιλανθρωπική κίνηση, μια φορά την εβδομάδα, πάντα, σταθερά, και προσφέρει φαγητό σε άστεγους. Μια φορά την εβδομάδα, σταθερά. Πολύ καιρό τώρα. Παρόλο που αυτή τη στιγμή είναι σε δύσκολη κατάσταση, παρόλο που μπορεί να μην έχει σπίτι να μείνει, πηγαίνει μια φορά την εβδομάδα και μαγειρεύει και φροντίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι η γυναίκα αυτή? Η ψυχολογική της κατάσταση δεν είναι καλή, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι ένας άνθρωπος διακριτικός, χαμηλών τόνων και λόγω τώρα του γεγονότος ότι έχει δημοσιοποιηθεί νιώθει πολύ άσχημα
γιατί δεν ήθελε ποτέ να ακούσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλο αυτό το θέμα με την οικογένεια και τα παιδιά, το που δείχνει το Αντώνη Βαρδί. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχαριστήσω πολύ. Κυρία Τσεπετάκη, να ευχαριστήσω την Ειρήνη την Αρβανίτη. Ας ευχηθούμε να μην συνεχιστούν οι δικαστικές αντιδικίες, γιατί και ο Γιάννης και η Καλιστό έχασαν τον πατέρα τους και θα φέρει τώρα το εγγόνι στην ουσία του Αντώνη του Βαρδί στον κόσμο, που δεν θα γνωρίσει τον διάσημο παππού του ποτέ, τον μεγάλο αυτό δημιουργό παππού του ποτέ, και σίγουρα και ο Γιάννης ζει με αυτή τη σκέψη ότι θα πάει στο νοσοκομείο να γεννήσει η γυναίκα του τις επόμενες μέρες χωρίς να έχει τον πατέρα του εκεί, να πιάσει το παιδί του στα χέρια του. Αλλά και η Φιλοθέη είναι μια γυναίκα η οποία έχασε τον άντρα της ζωής της, η κόρη της είναι έξω και σπουδάζει, έχασε το σπίτι της, δηλαδή δεν μπορούσε να μπει μέσα να πάρει ούτε τις φωτογραφίες τους, ούτε τα προσωπικά της αντικείμενα, παρακαλώ. Είναι και οι δύο σε μια θέση. Ναι, σας ακούω.